Κανονικά και με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζεται ο εμβολιασμός των υγειονομικών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Μάλιστα, η εικόνα από τη χθεσινή ημέρα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού εμβολιάστηκαν 110 υγειονομικοί. Και σήμερα η συμμετοχή είναι αυξημένη. Εμβολιάστηκαν 115 υγειονομικοί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Ένα νούμερο το οποίο θα έλεγα είναι ρεκόρ για όλη την Ελλάδα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων αντιστοίχως εμβολιάστηκαν 80 υγειονομικοί χθες. Με τον ίδιο αριθμό και την ίδια ένταση συνεχίζουμε και σήμερα. Αποτέλεσμα της θετικής εικόνας είναι ότι σε μόλις 2 ημέρες ο στόχος των 250 δόσεων του εμβολίου για τον κορονοϊό στην περιοχή μας υπερκαλύφθηκε και την Πέμπτη αναμένεται στο νοσοκομείο του Ρίου να φτάσουν νέες παρτίδες του εμβολίου. Το ενδιαφέρον που υπάρχει είναι πολύ μεγάλο και οι δόσεις των 250 εμβολίων που είχαμε προβλέψει για αυτή τη βδομάδα έχει υπερκαλυφθεί από πλευράς ενδιαφέροντος, δηλαδή οι λίστες έχουν εξαντληθεί και υπάρχει αμέριστο το ενδιαφέρον των υγειονομικών για να εμβολιαστούν. Για το λόγο αυτό, αύριο κιόλας θα έχουμε νέα παραλαβή εμβολίων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, αλλά και των Ιωαννίνων. Από 4 του μήνα ξεκινάμε σε όλα τα νοσοκομεία για τον εμβολιασμό των υγειονομικών πάντα και υπολογίζουμε ότι μέχρι τις 20 του Γενάρη του επόμενου έτους θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εμβολιασμού των υγειονομικών και στη συνέχεια θα μπούμε στοχευμένα πλέον στον εμβολιασμό του γενικότερου πληθυσμού. Ο προγραμματισμός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας συνεχίζεται κανονικά και από τις 4 Ιανουαρίου ο εμβολιασμός θα πραγματοποιείται σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα τόσο της Δυτικής Ελλάδος όσο και της ευρύτερης περιοχής της 6ης ΥΠΕ. Στόχος είναι να ξεκινήσει από τις 20 Ιανουαρίου ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού.